και είναι αυτή που πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε... Στον κύριο Βάκη, Βάκη. Δυστυχώς ο κόσμο που έδωσε βροντερό το παρόν και βοήθησε την ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους της, έδειξε υπομονή ο κόσμος και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Δεύτερο, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν. Ό,τι τους είχαμε ζητήσει πριν από το παιχνίδι το έκαναν και με το παραπάνω. Έδειξαν πάρα πολύ βάθος και έδειξαν ότι ήθελαν αυτοί παραπάνω την πρόκληση. Τέλος, τελειώνει η πρόκληση αυτή απόψε. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι από μετάβριο και αρχίζει η μελέτη στον επόμενο αντίπαλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει ερώτηση. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι εννοείς, υπάρχει? Ήταν κούραση, απλά γραμμές κούραση. Απλά προς το τέλος, ναι, υπήρχε κάποια κούραση. Και η κούραση και η πίεση του παιχνιδιού. Σε αυτό το στάδιο, σε ποιο βαθμό ετοιμότητας υπολογίζεις ότι είναι η ομάδα? Σίγουρα η ομάδα δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων της. Υπάρχει περιθώρια βελτίωση στη φυσική κατάσταση, αυτό είναι σίγουρο. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε στις 8 του Ιουνίου, περίπου ένα μήνα. Ένα μήνα. Αλλά η ομάδα, παιχνίδι με παιχνίδι, νομίζω βρίσκει τα πατήματά της. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ διαφορά η ομάδα από την περασμένη εβδομάδα. Αν αναλογιστούμε και τις τελικές προσπάθειες που είχε η ομάδα, νομίζω πως πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά.